Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Απευθεία σύνδεση με το Παλατάκι TV. Εδώ στο Χαϊδάρι, στο Athens Club. Το μεγάλο παιχνίδι που παρακολουθούμε και έχει αρχίσει εδώ και 30 δευτερόλεπτα είναι ανάμεσα στην Benfica και τους Saints. Οι Saints είναι με τα άσπρα. Είναι οι Άγιοι. Σε μετάφραση, γι' αυτό και το άσπρο είναι το ενάρετο χρώμα, ενώ η Μπενφίκα είναι με τα πολύχρωμα, με τις μπλε κατά κύριο λόγο εμφανής. Υπάρχουν δύο παίκτες με μαύρα. Γρήγορα να πούμε τις συνθέσεις για τους Saints. Είναι ο Χρήστος κάτω από τα δοκάρια, είναι ο Πυλάκος με το νούμερο 5, ο Μίτσος με το 14, ο Λέκος με το 8, ο Ζάμι με το 29, ο Νίκος με το 30 και ο Πέτρος με το 4. Ενώ για την Μπενφίκα δεν έχουν ονόματα οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Είναι κατά τα δοκάρια ο Γιώργος, επίσης ο Σταύρος, ο Άγγελος, ο Γιάννης, ο Μίτσος, ο Ρίλτη και ο Δημήτρης. Η μεταβίβαση τώρα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, πρέπει να είναι εκεί με το 14 ο Μίτσος. Κερδίζει ωραία ο έτερος Μίτσος. Τώρα χάνεται η μπάλα, είναι πλάγιο, το κερδίζει ο Λέκος. Στην περιγραφή είναι ο Παναγιώτης Καναβός, μαζί μας φυσικά και πάντα υπεύθυνος για ό,τι βλέπετε για ακούτε είναι ο Θοδωρής ο Πειρατικός. Ο διαιτητής είναι ο Φώτης και φυσικά έχουμε μαζί μας πασπαρτού για τα πάντα τον μοναδικό Άγγελο Ρούμε. Τα συνδυάζει όλα ο αρχηγός. Τώρα σέντσε μια επιθετική ανάπτυξη, ήταν δύσκολη η προσπάθεια. Ο Ζάμι με το νούμερο 29 πήγε να την βρει κατευθείαν. Ο Ζάμι είναι στους δέκτες σας με τον Σκούφο. Η κεφαλιά τώρα, μεγάλη απόκρουση, πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Μπενφίκα. Η κεφαλιά ήταν από τον Γιάννη, ο οποίος εκτελεί τώρα το κόρνερ. Η μπάλα πέρασε, ο Ζάμι, ωραία ο Μίτσος, δεν ακολουθάει την μπάλα, την άφησε. Ο Γιάννης τώρα, ωραία σπάει την μπάλα, η ευκαιρία είναι out. Καλή ευκαιρία εκεί, χάθηκε από τον Ρίλντι. Πάλι ο Γιάννης έφερε την μπάλα στο δεξί, ωραία απόκρουση. Έπεσε ο Γιώργος, συγγνώμη, ο Χρήστος. Ο Γιώργος είναι ο αντίπαλος με φλάγας. Τα κόκκινα εκεί δεξιά στους δέκτες σας. Και αυτός που κάνει ζέσταμα στο βάθος είναι ο Δημήτρης. Η ευκαιρία πέρασε η μπάλα παράλληλα, πήγε στο Δημήτρη, δεν παίζει. Συνεχίζει το παιχνίδι, ο Ρίλντι. Θέλησε να μεταβιβάσει εκεί. Για τον Άγγελο η μπάλα πέρασε. Ο Γιώργος τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ρίλντι δεν πέρασε το 1-2, πήρε ο Μίτσος. Δοκίμασε και από πολύ μακριά. Έπεσε, μπλόκαρε ο Γιώργος. Τώρα ο Μίτσος θα κερδίσει την μπάλα, τον Ρίλντι. Πίσω για τον Πυλάκο. Η αλλαγή παιχνιδιού Μίτσος με τη μία πολύ ωραία βρίσκει τον Ζάμι. Πυλάκος, πλάγιο. Ο Ζάμι πριν να ζεστάθηκε λίγο το κεφάλι του και έβγαλε το σκούφο. Το σούτ καλό ήταν, μισό μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιώργου. Καλή ευκαιρία. Στη μισά γραμμή ο Ρίλντι δεν θα κερδίσει ποτέ την μπάλα. Μπιλάκος τώρα. Πρέπει να δω τον αριθμό. Πρέπει να είναι ο Νίκος. Όχι, το 8 είναι ο Λέκος, με συγχωρείτε. Είναι ο Λέκος, ο Νίκος που να είναι στον πάγκο. Ο Λέκος το σούτ, η μπάλα out. 2
επιθετικές προσπάθειες σε διάστημα 45 δευτερολέπτων περίπου και οι δύο από τον Λέκο για τους Saints. Ευχαριστούμε το σχόλιο του αγαπημένου μας Βασιλικού. Τα παραλέει λίγο. Αλλά παρόλα αυτά με συγκινεί. Και εσύ, Βασιλικέ, ο καλύτερος διαιτητής βασικά θα έλεγα. Και το αστέρι το αστέρι Χαδαρίου, πολύ σωστά λέει ο Άγγελος Ορούμε. Και των Κυφήνων. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία στο Λουτράκι. Σε ελπίσουμε να επαναλάβουμε και φέτος αυτήν την εκδρομή. Στο παιχνίδι μας και πάλι. Ο Μπιλάκος τώρα με την μπάλα στα πόδια, γιατί έχει λίγο χώρο. Συγκλίνει στο κέντρο. Μίτσος τώρα για τον Λέκο, η βαθιά παλιά. Ωραία, πέρασε, στικτοδός εκεί ο Γιώργος. Ωραία ευκαιρία και έχει βγει. Δεν καλύπτει σωστά την μπάλα. Σταύρος έκλεψε, ο Γιάννης ωραία, η αλλαγή παιχνιδιού για τον Ρίλντι. Θέλησε να βρει τον Γιάννη. Μπιλάκος τώρα στην περιοχή. Ήταν ο Ζάμι, δεν γύρισε σωστά. Βασικά τον προλάβανε. Η παλιά ωραία για τον Ζάμι, κάνει το κοντρόλ, λίγο την ανοίγει την μπάλα για να δούμε κάτι. Ζήτησε εκεί πέρα, δεν υπάρχει φάουλ τίποτα. Και παραχωρεί το πλάγιο. Πίεσε εκεί ο Ζάμι με την οξυδέρκειά του. Βαθιά παλιά όμως καταλήγει κατευθείαν out. Ο Μίτσος είναι ο κινητήριος μοχλός. Καλησπέριζουμε και τον μέγιστο Ρεκβιέμ. Ρεκβιέμ, βγες από εδώ. Οικογενειακό που λέει. Τώρα να κάνει καμιά δουλειά. Μπιλάκος τώρα, ωραία περνάει, για να δούμε η ευκαιρία τώρα, ξανά η μπάλα στον Μπιλάκο, εννοείται από τις κόντρες, τώρα είναι πλάγιο. Ο Λέκος είναι με χώρο, η παλιά στον Γιώργο. Ωραία έκλεψε όμως ο Μπιλάκος, όχι, μεγάλη ευκαιρία, ζητάει φάουλ εκεί ο Ρίλντι με την κίνηση του χεριού του στο Φώτη, δεν υπάρχει κάτι λέει ο τελευταίος. Ο Μπιλάκος είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ωραία περνάει τώρα ο Ρίλντι. Βρίσκει τον Σταύρο. Μεγάλη απόκρουση του Χρήστου. Με το πόδι. Και κόρνερ τώρα ο Σταύρος το εκτελέσει. Βγήκε ο Ρίλντι και μπαίνει μέσα. Είναι με την φανέλα του Ολυμπιακού. Βάζει τώρα το διακριτικό του ο Δημήτρης. Ο Γιάννης και αυτός είναι με τη φόρμα του Ολυμπιακού. Οι κόντρες και η μπάλα είναι out. Την άφησε και ο Γιώργος. Θα μπορούσε να την πιάσει. Δεν υπήρχε κάποιο αντίπαλος γύρω του. Ωραία τώρα ο Γιάννης. Γυρίζει με μέτωπο στο τέρμα. Θα κάνει μόνος του και πολύ ωραίο γκολ. Να το 0-1. Ωραία προσπάθεια από τον Γιάννη. Ήξερε από την αρχή τι ήθελε να κάνει. Μπενφίκα λοιπόν. Παίρνει τα ενία του σκορ. Η ευκαιρία τώρα. Ναι. Α, το φέρω στο άλλο. Και μετά μάλιστα, μάλιστα. Όταν είσαι στο Facebook. Εδώ ο Θοδωρής ο πειρατικός μας δίνει τις οδηγίες για να κρατάμε σωστά τα replay. Έτσι, έχω βρει τώρα και πιστεύω ένα αντών που θα κάνουμε στο πρόγραμμα. Που θα έχουμε και instant replay. Να έχεις καινοτομίες. Από τον Θοδωρή το πειρατικό για... για instant replay, από ό,τι βλέπουμε, αυτό θα κάνει και τη ζωή μας πιο εύκολη, τη ζωή του διαιτητή για την ακρίβεια.
Ο Δημήτρης τώρα έκλεψε, πήγε να δώσει πίσω τον. Για δούμε, έχει βγει ο Γιώργος. Εκεί πάλεψε ο Μίτσος να επωφεληθεί από τις κόντρες. Εκτελείται το κόρνερ στην περιοχή, μπάλα παίρνει ύψος, ο Σταύρος διώχνει, πλάγιο. Οι Saints έχουν φτιάξει και πολύ ωραίες εμφανίσεις με χορηγό την Nike. Με την σχεδία στην το τελευταίο δύο χρόνων. Με το διαφορετικό χρώμα στους ώμους, πολύ ωραία. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σχέδιο της φανέλας. Ο Γιάννης τώρα. Πίσω για τον Γιώργο. Κάνει προς πίσω ο τελευταίος. Παρακινημένη και δεύτερη. Και τρίτη. Χάνει την μπάλα. Πάρα λίγο εδώ να το πληρώσει. Τον πίεσε πάρα πολύ ωραία εκεί ο Ζάμι. Ναι, ναι, πολύ σωστό το σχόλιο του Αγεντουρού με ο Νικοπολίδης. Αλλά ο Αντωνάρας έτσι τα ήξερε αυτά να τα κάνει πολύ σωστά. Αν και μερικές φορές πήγαινε η ψυχή μας στην κουλούρη. Η παλιά, στο πουθενά, Γιώργος με τα χέρια θέλησε να βρει τον Δημήτρη, πολύ δύσκολη προσπάθεια για κοντρόλ από τον Δημήτρη. Ο Γιάννης. Κρατάς τα ενία του μαγαζιού. Εγώ είμαι έτσι. Ο Άγγελος Πειρατικός. Ο Άγγελος Πειρατικός, εδώ, πειρατικός θέλεις πειρατικού. Στην περιοχή η ευκαιρία, δοκάρι, μεγάλη βάση εδώ με τον Σταύρο. Μπάλα χτύπη στο οριζόντιο δοκάρι. Βγήκε ο Χρήστος. Είναι συνέχεια τώρα. Ο Μίτσος λαθασμένη μεταβίβαση. Πιο δυνατή. Ναι, μπες εδώ πάντα. Αλλαγή δίνει τώρα ο Φώτης γιατί άρχισε πάρα πολύ. Πλάγιο τώρα. Να πούμε ότι εδώ και δύο μέρες κάνουμε και live μεταδόση στο Facebook. Και φυσικά το κανάλι του Θοδωρή του Πειρατικού είναι σε ισχύ στο YouTube. Θοδωρής Πειρατικός με γκρίκλεις για να δείτε όλα τα βίντεο από όλους τους αγώνες. Να χορτάσετε μπάλα. Μόνο εδώ γίνονται αυτά. Είχαμε ένα σούτ και απέκουσε πάρα πολύ ωραία ο Χρήστος στην περιοχή τώρα. Ο Μίτσος την τζίπησε. Ζητάει κάτι εκεί, ένα χτύπημα. Ο Φώτης είναι ασυγκίνητος από κάτι τέτοια. Πρέπει να είναι διαιτητής Premier League, δεν τα σφίζουν αυτά εύκολα. Να καλησπέρισουμε και την αγαπητή Αφροδίτη. Μας παρακολουθεί. Πίσω τώρα ο Πέτρος πέρασε το παιχνίδι. Λάθος τώρα ο Δημήτρης. Οι προσποιήσεις θα του κλέψει και ο Μπιλάκος, πάει να την προλάβει και την μπάλα. Πολύ σκληρές μονομαχίες, τώρα είναι φάουλ. Έπεσε πάνω στο Φώτη και ο Γιάννης, είναι ποτικά και το χέρι ο Μπιλάκος. Παραδέχεται ότι έκανε το φάουλ. Η μπάλα ήταν διεκδικήσιμη. Ο Δημήτρης πάνω στην μπάλα. Απευθείας πήγε, καλή ήταν η εκτέλεση. Ο Χρήστος ζητάει το λόγο από τους παίκτες γιατί πέρασε η μπάλα. Απέναντι. Δεν πήγε ποτέ εκεί. Αφήνει ο Γιάννης την μπάλα πλάγιο. Και έχουμε ένα χτύπημα εκεί. Πάνω στον Λέκο. Δείχνει να πονάει.
Σηκώνεται τώρα, μάλλον όλα καλά. Πλένει το χτύπημα εκεί και βγαίνει η φωνή έτσι λίγο αισθηκτοδός. Ωραίο το φάουλ, η μπάλα κόντραρε και είναι κόρνερ. Πίσω η μπάλα κατευθείαν το σουτ, ωραίο ήτανε, με τρίτη προσπάθεια μπλοκάρει ο Γιώργος. Δεν είχε το καλύτερο οπτικό πεδίο. Πάρα λίγο το λάθος εδώ ο Σταύρος. Η παλιά το κάνει το κοντρόλ εκεί ο Ρίλντι, ο οποίος ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά φοράει γκρι και το... ίσως να μπερδευτούν εκεί οι παίκτες. Το σουτ, ωραίο ήτανε. Αυτό τώρα του λέει ο Φώτης πολύ σωστά. Για να δούμε τώρα τον Σταύρο, παλεύει, κάνει όμως επιθετικό φάουλ. Ο Γιώργος τώρα, ο Άγγελος Ρούμι πήγε να φέρει ένα διακριτικό για να φορέσει ο Ρίλντι. Δεν το είδε εκεί ο διαιτητής. Τώρα είναι έτοιμο το διακριτικό. Για τον Ρίλντι, διότι φοράει γκρι. Έχουν ένα σούτ από τον Μπιλάκο, η μπάλα ψηλά. Το 0-1 παραμένει. Αφήσει λίγο τα κορδόνια του Γιώργου ο Σταύρος, γιατί με τα γάντια είναι απίθανο να δες τα κορδόνια. Ρίλντι στη μεσαία γραμμή για τον, για τον Σταύρο. Όχι, για τον Σταύρο, ναι. Ο Άγγελος είναι αυτός που δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Από Ισπανία μας λέει. Σοβαρά. Έχει πάει Ισπανία. Α, την καλησπερίσαμε πριν. Και στην Ισπανία, έτσι. Αφροδίτη, να περνάς καλά. Να περάς τέλεια. Να μας στείλεις φωτογραφίες. Και μια καλή ακαδημία, έτσι. Α, ωραία. Είναι μία από τις δύο. Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα, δηλαδή, εδώ ο Θοδωρής. Τρομερά πράγματα. Εδώ πήγε να μπει τον γκολ της χρονιάς στην εντάξει. Ο Άγγελος. Η μπάλα ψηλά. Σταύρος. Διώχνει. Ο Ρίλντι τώρα. Ο Άγγελος περνάει και ξανά βάζει το πόδι του Ρίλντι, μεγάλη ευκαιρία. Εκατοστά δίπλα από το δεξί κάτω το δοκάρι του Χρήστου, πάρα λίγο να γίνει το 0-2. Εδώ ο Μπιλάκος δεν είχε τον πλήρη έχον της μπάλας. Μπάλα τώρα στον Μπιλάκο, δεν είναι καλή, ήταν δυνατή. Δίνει συνέχεια ο Δημήτρης, αλλάζει με το Ρίλντι. Με δύο παίκτες εκεί πολύ δυνατά ο Μπιλάκος. Αν τον πιάσει μπάλα εκεί το Φώτη, δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο. Οι κόντρες, ο Δημήτρης τώρα, το σουτ, το πιάσε πολύ ξόφαλτσα. Μπιλάκος στη μεσαία γραμμή. Πρέπει να είναι, έχω τον αριθμό. Ναι, είναι ο Πέτρος. Ο Μπιλάκος του είπε να κάνει κίνηση. Έχει μπει και ο Νίκος στο παιχνίδι. Στη μεσαία γραμμή κινείται με το νούμερο 30. Κάνουμε τώρα τον Πέτρο. Εποφαλείται από την κόντρα, δίνει στον Λέκο, ψηλά η μπάλα, καμία τύχη. Οι Σέντς δεν έχουν
πολλές επιθετικές πρωτοβουλίες. Φάουλ εδώ τώρα καθαρό από τον Μπιλάκο. Να αναφέρουμε επί τη ευκαιρία ότι στα 6 φάουλ εκτελείται μεγάλο πέναλ, δηλαδή από τα 10 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Και σε κάθε φάουλ μετά τα 6 πάλι μεγάλο πέναλ είναι. Έπεσε ο Δημήτρης, αν δεν έπεσε μπορεί να ήταν καλύτερη εκτέλεση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι σαν τις βολές, το μπάσκετ, τις ελεύθερες βολές. Ότι άπαξ και συμπληρώσουν τα 6 ομαδικά φάουλ εδώ οι ομάδες, πάντα εκτελείται μεγάλο πέναλτι. Ήλτι, ο Άγγελος πέρασε πάρα πολύ ωραία, τώρα χάσει. Το σούτ εκεί ζητάει πλάγιο ο Δημήτρης, δεν είναι για την Μπενφίκα η μπάλα, για τους Σουέιτς. Στην περιοχή δύο παίκτες βρέθηκαν στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι. Πέρασε η μπάλα τώρα παράλληλα. Δεν έχουν ορθολογικό τελείωμα των φάσεων οι Saints. Με το τέτοιο το face up, στο Viber που βάλει το γραμμία. Καλά, απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Πολύ καλό, Νικό. Ωραίο ήταν το σουτ τώρα από τον Λέκο. Και νέο κόρνερ τώρα, το παραχώρησε ο Ρίλντι. Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση εκεί από τους Saints. Ο Γιώργος μπλοκάρει και δίνει συνέχεια ωραία για τον Δημήτρη. Πέρασε εκεί, μπορούσε να δώσει. Κάποιο φάουλο εκεί ο Φώτης, άφησε το πλεονέκτημα. Απέναντι τώρα ο Πέτρος, πίσω στον Χρήστο. Ξανά στον Πέτρο. Η παλιά δεν είναι καλή με τα αριστερό, ήταν πολύ αδύναμη. Το σούτ όπως τούρ την μπάρα του Ρίλντι. Ο Πέτρος πέρασε τώρα και είναι ευκαιρία τώρα για τους Saints. Έκανε το σούτ, θα μπορούσε να σπασάρει. Στρώνε την μπάλα, μεγάλη ευκαιρία τώρα για την ισοφάριση, την χάνει ο Μπιλάκος. Μοναδική ευκαιρία. Η παλιά είναι καλή, άφησε ο Χρήστος αφού είδε ότι ο αντίπαλος δεν έκανε το κοντρόλ. Υπάρχει κίνηση από τη δεξιά πλευρά, μια παλιά στα χέρια του Γιώργου. Γιώργος και πάλι, βαθιά παλιά, όπως ο Λέκος. Απέναντι, δοκάρι και απόκρουση και μπλοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για το 0-2. Ακόμα μία μεγάλη. Για την Μπενφίκα εδώ, ξανά στέκονται τυχεροί οι Saints. Έχουν Άγιο. Το μπήκε πάρα πολύ δυνατά ο Άγγελος. Η παλιά δεν ήταν καλή και πλάγιο τώρα για τους Saints. Κυνηγούν τον γκολ πριν εκνεύσει το πρώτο ημίχρονο. Με τη μία αφήνει τώρα κόρνερ. Ζητάει ο Πέτρος στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα στον Πιλάκο, περιοχή έξω για τον Λέκο, το shoot out. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δεν το βάλανε τον goal οι Saints, 0-1. Ένα κλειστό παιχνίδι, ωστόσο η Μπενφίκα είχε πολλές κλασικές ευκαιρίες, είχε 2-3 δοκάρια, δεν θυμάμαι καλά, για να διπλασιάσει τα τέρματά της. Αυτά λοιπόν σε λίγο μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Μια διακοπή τώρα. Βάλει σωστά τα γάδια του εκεί ο Γιώργος. Ξεκινάει και επίσημα το δεύτερο ημίχρονο. Οι ομάδες έχουν αλλάξει αιστείες. Οι Saints έχουν τώρα την μπάλα στα πόδια τους. Για να δούμε τώρα τον Λέκο. Ωραία προστατεύει μπάλα ο Μίτσος. Δίνει φάουλ όμως ο Φώτης. Εκεί τον κράτησε λίγο πιο πολύ από ό,τι έπρεπε. Σε καλό σημείο είναι εκτέλεση. Ο Μπιλάκος εκεί είναι δίπλα στη φάση. Ο Λέκος μόνο θα εκτελέσει. Το σούτ ωραίο. Ο Γιώργος απέκρουσε. Η μπάλα είναι out. Μας έφτιαξες. Μας έφτιαξες. Η μπάλα είναι στο επάνω του Τάχη. Μπιλάκος. Ωραία τώρα στην περιοχή και πάλι ο Γιώργος έχει κρατήσει το 0. Ωραία τώρα περνάει ο Δημήτρης, έχει βγει ο Χρήστος. Διαβάσει τη φάση. Δημήτρης. Κιλντή. Για να δούμε τώρα. Στην περιοχή πέρασε. Και η μπάλα στα χέρια του Γιώργου. Ευκαιρία εδώ με τον Ζάμι να απειλήσει. Ρίλντι, τώρα ο Δημήτρης, το σουτ. Κόντραρε και πάλι κόντρα η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Μίτσου. Συγγνώμη τον Μπιλάκου. Ωραία η παλιά, έχει κάνει τον γκέλ, έχει βγει. Εδώ ζητάει χέρι, όχι. Εδώ πρέπει να τη δούμε τη φάση, είναι δύσκολη. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και πάνω στο σώμα του Μίτσου. Δεν ξέρω αν χτύπησε πάνω στο χέρι του. Πρέπει να πατήσω F10. Συνεχίζει το μάτσο Ζάμι. Υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες. Μάλιστα, γκολ τώρα όμως. Μπήκε. Ένα λεπτό μετά τη φάση. Δεν ξέρω τώρα αν κάποια θεία δίκη έπαιξε το ρόλο της. Οι Saints πάντως ισοφαρίζουν το παιχνίδι. Με τον Μπιλάκο, τον γκολ πανηγυρίστηκε έξαλλα. Το ζητούσαν οι οργανισμοί των παιχτών. Ναι, ισχύει το Θοδωρή. Δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα να κάνει τόσο βαγούρα. Έχω εντύπωση ότι αν υπάρξει πρώτη διαμαρτυρία, οι πρώτες δύο, μετά συνεχίζεται το παιχνίδι. Ωραίο όμως εδώ ο Μίτσος, θα σουτάρει, μπάλα κοντράρει πάνω στο Λέγκο και είναι κόρνερ. Η Μπενφίκα τώρα έχει βγει μπροστά για να ανακτήσει το προβάδισμα, όπως τώρα σε πλάγι ο Μίτσος. Τώρα με το 14 ο άλλος Μίτσος. Φάουλ τώρα από το Φώτη. Ο Μπιλάκος τώρα είναι πάνω στην μπάλα. Ο μοναδικός άνθρωπος στο τείχος ο Δημήτρης. Πέρασε η μπάλα, πήρε ανάποδα φάλτσα. Γιατί εκεί έπρεπε να πει άλλο 6 ώρα, να τη δει, να ξέρει που θα πει. Γιατί μεταξύ γίνεται
χωρίς γόλια που θα πέφτουνε. Εκεί ήταν πιο ωραία, έτσι. Στο live, έτσι. Τώρα υπάρχουν συζητήσεις εδώ με τον αρχηγό των πάντων. Για να δούμε τώρα αυτή τη φάση, ωραία απόκριση του Χρήστου. Λέγαμε λοιπόν ότι συζητάμε τον αρχηγό, τον Θοδωρή Περατικό, για την πρώτη εκπομπή της σεζόν, που την περιμένετε διακαώς και το ξέρουμε αυτό. Όπως και πέρσι φυσικά. Για να δούμε τώρα τη φάση, δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Δημήτρης, έχει βγει ο Χρήστος πάρα πολύ ωραία και παίρνει και την μπάλα. Τώρα έχει βγει ο Γιώργος και διώχνει. Καλό παιχνίδι από τους δύο τερματοφύλακες και σήμερα. Με πλάτη τώρα παίζει ο Μίτσος, γυρίζει, ωραία τον κόβει εκεί ο Ρίλντι. Έχει λίγα νευράγια παραπάνω. Όπως πέρσι λοιπόν εκεί που κάναμε και ορισμένες Κυριακές την εκπομπή, η μπάλα πήγε συστημένα πάνω στην κάμερα. Τρέμει το φιλοκάρτημα. Το σουτ ψηλά. Μαζί πέρυσι και με τον θρυλικό Τσόλε. Θεωρείο εμπειρατικό. Περνάγαμε υπέροχα. Αναλύαμε τις φάσεις, τα αποτελέσματα. Έτσι όσα... Δεν ξέρω, καταπληκτική εδώ η ποδιά από τον Λέκο στον Δημήτρη. Η μπάλα στο Λέκο, ανεβάζει τον Πιλάκο, κάνει την προσπίση, πάει να του κλέψει εκεί ο Δημήτρης, τελικά είναι φάουλ. Ναι, γιατί ήταν, είχε πέσει και προσπαθούσε με τα πόδια να αποσπάσει την μπάλα, αυτό είναι φάουλ. Δημήτρη στο σούτ από πολύ μακριά, καμία τύχη. Το 1-1 παραμένει. Τώρα στη μεσαία γραμμή ο Πέτρος συνεχίζει, κρατάει την μπάλα εντός ορίων του γηπέδου και κερδίζει και το πλάγιο από τον Μίτσο. Παίρνει και το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. Ο Ζάμι, το σουτ, η μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Να λοιπόν τώρα που οι Saints έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ψηλά η μπάλα στο πουθενά. Η κόντρα. Η ευκαιρία τώρα. Χάνεται και δεύτερη, όχι. Ο Μίτσος εκεί κάνει σωτήρια επέμβαση. Δημήτρης έχει βγει ο Χρήστος. Και τώρα ένας με δύο. Ο Ζάμι εναντίον όλων. Κερδίζει το πλάγιο. Αν περίμενε λίγο, είχε ανέβει και ο Πέτρος. Το παιχνίδι είχε αποκτήσει μια άγρια ομορφιά. Παρά τα λίγα γκολ. Ζάμι. Στρώνει στον Πέτρο, το πλασέ. Κόντρα και τώρα ο Δημήτρης ένας με έναν. Θα περάσει και θα τελειώσει τη φάση πάρα πολύ ωραία. Για την Μπενφίκα. Ξαναπαίνει το προβάδισμα, ένα γκολ. Ποίημα με την υπογραφή του Δημήτρη. Έκανε την προσποίηση, πέρασε και πλάσαρε. Έτσι πολύ σωστά. Χάσαν την ευκαιρία σε άδειο τέρμα. Αυτό είναι, τιμωρείται. Είναι πολύ άδικο. Πραγματικά, δηλαδή χάνεις τη φάση και μετά το τρως τον κουλ. Δηλαδή είναι... Παίρνεις δύο πίκρες σε λίγο χρονικό διάστημα. Εδώ πρέπει να προσέξει εκεί το σηματόπλεγμα. Το ξυλώσει όλο εκεί ο Δημήτρης. Και μην πάθει και αυτός τίποτα φυσικά. Γιάννης, ο οποίος ξαναπέρασε το παιχνίδι, κάνει μια ποδιά τώρα στον Πέτρο. Ο Πέτρος είχε την ευκαιρία να σκοράρει. Μίτσος, Γιάννης. Περνάει. Τον κλείνει πολύ ωραία Μπιλάκος. Ρίλντι. Γιάννης, η κόντρα, ο Μπιλάκος τρέχει. Μπιλάκος.
Γιώργος τώρα κατευθείαν για το Ρίλντι, το γυριστό. Out. Πήγε να κάνει μια φανταστική ενέργεια. Ο Ζάνι τώρα. Το σουτ διαγώνιο. Η μπάλα πέρασε. Ευκαιρίες τώρα εκατέρωθεν. Γιώργος ψηλά η μπάλα. Δημήτρης ωραία. Πιέζεται εκεί. Χάνει την μπάλα ο Δημήτρης. Ο Μπιλάκος βγήκε τώρα ο Γιώργος με το τάκλινγκ φοβερό. Κερδίζει το πλάγιο η Saints. Διαμαρτύρεται και ο Γιώργος πρέπει να γυρίσει τα κολπός του. Το σουτ όμως δεν ήταν καλό. Δεν ήταν δυνατό. Ναι, σωστό, σωστό. Ο διαιτητής το δίνει τελείως η φάση. Δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη, ό,τι και να γίνει. Μπορούσε να γίνει λάθος εδώ την ώρα που μίλαγε με τον διαιτητή να το φάει κιόλας. Έτσι, να το πληρώσει. Αυτό. Γι' αυτό υπάρχει ο διαιτητής. Μα και ο διαιτητής άνθρωπος δεν θα μπορέσει να κάνει και αυτός ένα λάθος. Δεν χρειάζεται. Πάντοτε. Όπως και οι παίκτες κάνουν. Okay, έχουμε δει κάποια λάθη, προφανώς έχουν γίνει, από όλους γίνονται. Ναι, ο... εκεί ο Πάουκ, Σόνε και Ντέο Πάουκ. Ο Ρίλντι τώρα, ωραία για τον Γιάννη, φαίνει την μπάλα στο δεξί. Τον κλείνει πάρα πολύ ωραία ο Πέτρος. Ρίλντι, Χρήστος. Και τώρα μαζεύει. Ωραία τα δώσω το Ρίλντι. Λέκος, ωραία. Η μεταβίβαση στον Μπιλάκο. Πήγαν να κάνουν το 1-2 εξαιρετικά και τώρα βγαίνουν στην κόντρα. Γιάννη, στο κάρι και έξω. Μεγάλη ευκαιρία για το 1-3. Ο Ζάνι τώρα. Ο Μπιλάκος κερδίζει. Ο Πέτρος δίνει για τον γκολ. Είναι το γκολ από τον Λέκο. Ωραίο το πλασέ. Είδε να πέφτει και ο Γιώργος. Πολύ σωστό, πολύ σωστό το σχόλιο. 2-2 και πάλι το μάτς στα ίσια. Είναι σκληροτάχυλη η ομάδα οι Saints. Ρίλντι τώρα. Άγγελος δεν πιάνει σωστά την μπάλα. Δεν πιάνει γεμάτα το σουτ. Λέκο στο σκόρο του 2-2. Πολύ ψύχρεμο πλασέ. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα το παιχνίδι. Η κεφαλιά έχει βρει στο επάνω διχτάκι και είναι πλάγιο, το εκτελεί ο Πέτρος. Ο Μπιλάκος το σουτ, κόντρα πάνω στο Ρίλντι και πλάγιο. Λέκος, τώρα ο Μπιλάκος, Λέκος και πάλι το σουτ, κόντρα. Μπιλάκος, ο Ζάμι, ο Λέκος, όχι. Και ξανά ο Λέκος, γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Από τον Λέκο βάζει την υπογραφή του, το έχει πάρει πάνω του, το έχει πάρει στις πλάτες του. Κάνει μια πολύ ωραία ανατροπή. Οι Saints για πρώτη φορά στο παιχνίδι βρίσκονται στο μπροστά στο σκορ. Και η μπάλα με κάποιο τρόπο έφυγε. Πού πήγε, ρε? Πού πήγε? Ευτυχώς κατέβηκε κάτω. Ανέλπιστη εξέλιξη θα έλεγα. Λέγαμε στο πρώτο μήχρονο ότι οι Saints είναι λίγο επιπόλοι στις τελικές προσπάθειες. Ω, παραλίγο εδώ. Να έχουμε το 3-3.
Λέγαμε που λέτε ότι οι Saints τρελαίνονται όταν φτάνουν στα καρέ του Γιώργου, αλλά εδώ μεγάλη απόκρουση από τον Χρήστο, τρομερή απόκρουση. Είδατε λοιπόν που γύρισαν τα πάντα. Ο Άγγελος, η μπάλα στον Σταύρο, ξόφαλτσα το πήρε το σουτ. Πλάγιο τώρα για τους Saints. Αυτό που έκανε τώρα ο Σταύρος, μόνο κακό στην ομάδα του έκανε. Κεφαλιά. Κλέβει τώρα για να δούμε το Ρίλντι. Δίνει για τον Άγγελο, έχει βγει. Φάουλ εκεί. Ναι. Όχι, είναι πλάγιο. Είναι πλάγιο. Η μπάλα στους Saints. Εκτόπισε εκεί με το σώμα του Χρήστος τον Άγγελο. Ο Ρίλντι. Φάουλ τώρα. Τα νεύρα είναι τεντωμένα. Ο Άγγελος δίνει για τον Σταύρο και πάλι ο Άγγελος και ο Σταύρος, ωραία, για να δούμε τώρα το Ρίλντι, το σουτ είναι πολύ άτυχος εδώ ο Ρίλντι. Μπάλα κατέληξε στο δοκάρι, Άγγελος, το σουτ, η κόντρα και κόρνερ που μένει κάτι λιγότερο από 8 λεπτά. Ο Άγγελος τώρα ο Ρίλντι θα χάσει την κατοχή. Ωραία η παλιά για τον Ζάμι. Ο Σταύρος τώρα του έκλειψε ο Σάμι. Ο Ζάμι τρεις φορές λάθος το πει αυτό όνομα. Ρίλντι. Και ο Άγγελος έχει την ευκαιρία στο Άρη, περνάει. Ο Χρήστος δίνει συνέχεια. Ο Λέκος, ο οποίος έκανε ένα πολύ ωραίο κόψιμο πριν. Η παλιά δεν είναι καλή τώρα από τον Μπιλάκο προς τον Λέκο. Ο Δημήτρης τώρα. Ωραία, αλλάζει με τον Άγγελο, Δημήτρης, το σουτ, τους πολυσκέφθηκε εκεί. Άου την μπάλα, έχουν αγχωθεί τώρα οι παίκτες Μπενφίκα. Ωραίο, λάθος τώρα από τον Μίτσο. Λέκο στο σουτ, πολύ ψηλά η μπάλα. Δημήτρης τώρα με την μπάλα στα πόδια σε μια σετ επίθεση. Μίτσος. Ψάνει κάποιο στήριγμα εκεί. Το βρίσκει στο Δημήτρη. Μίτσος και τώρα ο Δημήτρης. Πέρασε. Πλάγιο από τον Λέκο. Δίνει συνέχεια. Ο Άγγελος πήρε. Βρίσκει τον Σταύρο τώρα ο Δημήτρης από την άλλη πλευρά για να δούμε. Δημήτρης η κόντρα, σκύβει ο Φώτης να μην τον πιάσει μπάλα. Να μην τον πετύχει. Πολιορκία τώρα από την Μπεφίκα. Ψύχρεμα εκεί. Ο Σταύρος αφήνει την μπάλα να περάσει. Άγγελος. Ξανά η μπάλα και την Μπεφίκα. Ρε, αφού πλάγιο ήταν δικό τους ρε, τι φωνάζετε ρε πως είδες. Χωρίς νόημα ρε. Κόφτα αυτό, κόφτο. Βάλε ένα μπιπ. Τουτ. Μπροστά στα μάτια μας είναι και διαμαρτύρονται. Και εμείς το είδαμε. Εδώ έχει βγει ο Χρήστος. Out δίνει ο Φώτης.
Δηλαδή είναι όλα διαμαρτύρες για το πέναλτι, διαμαρτύρες για το πλάγιο. Μπιλάκος. Η παλιά δεν είναι καλή, πλάγιο. Το σουτ στην αγκαλιά του Γιώργου, δίνει συνέχεια γρήγορα για τον Δημήτρη. Δημήτρης, για να δούμε στην περιοχή, έχει βγει ο Χρήστος και καπακώνει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία, δεν έχει χτυπήσει ο Ρίλντι. Σηκώνεται, παίρνει την μπάλα, Ρίλντι, γκολ! 3-3 ο Ρίλντι! 3-3, απίστευτο. Απίστευτο, οι πανηγυρισμοί εκεί, ο Άγγελος έβγαλε από μέσα του όλη την πίεση. Ισοφαρίζουν οι παίκτες στην Μπενφίκα. Σφυρίζει υπέρ της Μπενφίκα φάουλ. Ναι, έβαλε τα χέρια, σωστή απόφαση από τον Φώτη. Πήγε να περάσει και άμα πέναλτι και θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για τους Knicks, για τους Saints. Ο Λέκος, η μπάλα κοντράρει! Και πάλι οι Saints παίρνουν το προβάδισμα με τον Πέτρο. Έβαλε το πόδι του στην πορεία της μπάλας, την άλλαξε και σκόραρε. Ο Γιώργος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, είχε πέσει. 3 λεπτά λέει ο Φώτης. Μας το μεταφέρει ο Άγγελος. Ξανά τώρα το ίδιο σκηνικό με πριν. Η άμεση απάντηση από τους Saints. Μόνος του εκεί, μεγάλη ευκαιρία με τον Σταύρο. Η βαθιά παλιά, η κόντρα, Γιώργος. Για τον Δημήτρη, ανοίγει την μπάλα, πέρασε. Η ευκαιρία, out το πλασέ. Από τον Μίτσο, σωστά, θα τελείωνε το πλασέ. Θα τελείωνε το μάτς με το πλασέ. Τα μπερδέψαμε, είδαμε κάτι και μας μπέρδεψε. Άγγελος, υπήρξε εξαιρετικά για τον Σταύρο, Ρίλντι, για τον Δημήτρη. Πέρασε η μπάλα για τον Ρίλντι, φάουλ εδώ καθαρό. Δίνει συνέχεια γρήγορα ο Σταύρος. Όχι, μεγάλη ευκαιρία, τεράστια, μοναδική. Την έχασε ο Δημήτρης, ήταν πολύ δύσκολη γωνία υπό την οποία επιχείρησε το σουτ. Αλλά το τέρμα ήταν άδειο. Ρίλντι. Πέρασε η μπάλα για τον Δημήτρη. Οι κόντρες εμνούν τον Άγγελο. Υπέρ της γηπεδούχου ομάδας στο πλάγιο. Η παλιά. Προλαβαίνει ο Μπιλάκος, δεν προλαβαίνει πλάγιο. Με την πλάτη στον τοίχο. Η Μπενφίκα. Λέκος τελειώνει το μάτς. 5-3, βγάζει και τη φανέλα, θα πάρει κίτρινη. Τώρα είναι. Φοράει η άλλη όμως. Ρίλντι, γκολ ο Ρίλντι. Τι άλλο θα δούμε στο μάτς. 5-4, ο Θοδωρής ο Πειρατικός δεν προλαβαίνει να γράφει το σκορ. Στείνει την μπάλα ο Άγγελος γρήγορα. Ο Φώτης πρέπει να καθίσει καθυστερήσεις. Το σουτ κατευθείαν εκεί από τον Μπιλάκο. Απίστευτα πράγματα. Φοβερά. Ρίλντι τώρα. Θα το ξανακάνει. Κόντρα κόρνερ. Πολύ καλό ήταν το σουτ από τον Ρίλντι. Όλα τα σουτ του Ρίλντι είναι φαρμάκι. Ο Άγγελος τώρα με αντιπάλους δύο παίκτες. Κερδίζει στο πλάγιο. Ρίλντι, όχι, δεν το πιάσε γεμάτα το σουτ. Ας μην τελειώσει ποτέ αυτό το παιχνίδι, πραγματικά. Λέκος, στα 4 τέταρτα του γηπέδου πιέζουν οι παίκτες της Μπενφίκα. Ρίλντι, όχι. Πλάγιο τώρα. Άγγελος τώρα.
Ρίλντι, ωραία για τον Σταύρο, δεν το πιάνει το σούτο, ο Λέκος του κλέψε και τέλος του παιχνιδιού. Οι Saints παίρνουν μια τεράστια νίκη, ένα φοβερό μάτς από τα top 5 που έχουμε περιγράψει. Μεγάλες συγκινήσεις, ανατροπές, γκολ, ό,τι γκολ δεν είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, τα είδαμε στο δεύτερο. Πραγματικά πρέπει να το δείτε αυτό το παιχνίδι αύριο, αν έχετε την ευκαιρία, να το απολαύσετε. Και έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα στο Facebook. Αυτά λοιπόν από μας, έτσι, τεράστιο παιχνίδι, οι Saints πήραν μια μεγαλειώδη νίκη. Και το παιχνίδι τελειώνει. Έχει πάει 11 και 5 είναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Πόσο είχαμε σύνολο τέτοιο. Τι ακραματικότητα. Και είμαι και άμυνα κανονικά. Δεν είμαι τετρόνος.